και το 1869 φαίνεται πως κτίστηκε σε μια καινούργια τοποθεσία. Αυτό κατέστη εφικτό γιατί μετά τη συνθήκη του Τσούκα Ιλαντζή και κυρίως μετά τα νομοθετήματα των μεταρρυθμίσεων, τα ΝΖΙΜΑΤ, στα μέσα του 18ου αιώνα, άρχισαν να εκδίδονται οικοδομικές άδειες από την υψηλή πύλη για ανέγερση νέων εκκλησιών, τουλάχιστον μέχρι την εμφάνιση του προνομιακού ζητήματος κατά την Πατριαρχία του Ιωακήμ του Τρίτου. Έτσι εξηγείται εν μέρει και το γεγονός ότι πολλές εκκλησίες στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας χτίστηκαν το 19ο αιώνα. Την ευνοϊκή αυτή συγκυρία πρέπει να αξιοποίησε και η ακμάζουσα ελληνοορθόδοξη κοινότητα του Δοξάτου και να πέτυχε την έκδοση οικοδομικής άδειας για ανέγερση νέου ναού σε νέα τοποθεσία που έμελε να γίνει το κέντρο της κοινότητας. Στον ίδιο χώρο κτίζονται πολύ σύντομα το Αρεναλογείο το 1876, το Παρθεναλογείο το 1878, ενώ ήδη στα 1874 υπήρχε τριόροφο αναγνωστήριο. Μετά